Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Η διεθνής κοινότητα στηρίζει πολύ στεναρά την επίτευξη συμφωνίας στο Κυπριακό, δήλωσε σήμερα ο ειδικός σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο, Έσπεν Μπαρθάιτα, ο οποίος έγινε το μεσημέρι δεκτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη, εν ώψη της αυριανής συνάντησης των δύο ηγετών των δύο κοινοτήτων. Από την πλευρά του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Νίκος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε καλή τη συζήτηση που είχε σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον ειδικό σύμβολο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Κληθείς να πει αν αναμένουμε ανακοίνωση νέων μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης αύριο, είπε ότι η διαδικασία τόσο για την διαπραγμάτευση όσο και για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης εναπόκειται στους δύο ηγέτες αύριο, αν κρίνουν μέσα από την συζήτησή τους να προχωρήσουν στην ανακοίνωση των όποιων νέων ΜΟΕ. Ο τρόπος, το ύφος και το περιεχόμενο της δημοσιογραφικής διάσκεψης του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέας στις 14 Τετάρτου 2015 συνιστούν ανάρμοστη συμπεριφορά, επισημαίνει ο Γενικός Εισαγγελέας Κώστας Κλήρηδης σε γραπτή του δήλωση, την οποία ανέγνωσε σήμερα ενώπιον του Συμβουλίου του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Ο κ. Κλήρηδης αναφέρει ότι το περιεχόμενο της δημοσιογραφικής διάσκεψης αυτό καθεαυτό ξέφυγε παντελώς από τα επιτρεπόμενα πλαίσια ούτως ή άλλως και επεκτάθηκε σε εκτόξευση εντελώς αδικαιολόγητων, ανυπόστατων και αληθών κατηγοριών, τόσο εναντίον μου όσο και άλλων προσώπων, δια την διάπραξη ποινικών αδικημάτων και άλλων παραπτωμάτων, σημειώνει. Αναβάθμιση της ενεργειακής σχέσης Κύπρου-Ισραήλ σε στρατηγικό επίπεδο προκύπτει μετά την επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας και της Κυπριακής Αντιπροσωπείας, περιλαμβανομένου και του Υπουργού Ενέργειας Γιώργου Λακοτρίπη, στην γειτονική χώρα. Σε δηλώσεις του σήμερα στην Βουλή για τα αποτελέσματα της επίσκεψης, ο Γιώργος Λακοτρίπης έκανε λόγο για μια πολύ πετυχημένη επίσκεψη. Για κήτος ενδεχόμενης διαφθοράς στις τιμές των καυσίμων μίλησε ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου Γιώργος Γεωργίου, σημειώνοντας ότι οι καταγγελίες του τέως Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού Κωστάκη Χριστοφόρου περί συνένεσης της νομικής υπηρεσίας με δικηγορικά γραφεία για εξέταση συγκεκριμένων ζητημάτων κατά την προσφυγή κατά απόφασης επιβολής προστίμων από την ΕΠΑ σε τέσσερις εταιρείες πετρελοειδών θα πρέπει να εξεταστούν. Η εντολή που έχουμε πάρει από τον ελληνικό λαό δεν είναι εντολή δημιουργικής ασάφειας. Είναι μια σαφής εντολή να τερματίσουμε την πολιτική της λιτότητας στον τόπο μετά από 5 χρόνια σκληρής επιβολής που δημιούργησε μια τεράστια αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων, είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, και πρόσθεσε ότι θα συνεχίσουμε μέχρι τέλους με την ίδια ηρεμία, νυφαλαιότητα αλλά και αποφασιστικότητα για την εξεύρεση λύσης και όχι απλώς μια συμφωνία. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να εργαζόμαστε για λύση, ανέφερε ο Έλληνας Πρωθυπουργός.